Ο Υπουργό Επικρατεία Σταύρο Παπασταύρου και πολύ στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού επισκέφθηκε σήμερα τον Φρέντι Μπελέρη στι φυλακέ τη Αλβανία. Πάμε λοιπόν στην Σοφία Φασουλάκη και όλα αυτά, Σοφία, λίγε ώρε πριν τη συνέχιση τη δίκη του αύριο. Ακριβώ. Και θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη επίσκεψη που γίνεται στι φυλακέ τη Χιμάρα. Πριν από λίγε εβδομάδε. Και ο κύριο Συρίγο είχε επισκεφθεί τον Φρέντι Μπελέρη. Σήμερα το απόγευμα, ο κύριο Σταύρο Πασταύρου βρέθηκε στη φυλακή προκειμένου να τον α, συναντήσει, ζητώντα στι δηλώσει του α, στη συνέχεια το αυτονόητο: να γίνει σεβαστό το τεκμήριο τη αθωότητας Και ο Φρέντι Μπελέρη, ο οποίο κρατείται εδώ και 7 μήνε στι φυλακέ. Να ορκιστεί δήμαρχο. Δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο ένα μήνυμα στήριξη και ένα μήνυμα συμπαράσταση, ΕΒΑ, αλλά και ένα μήνυμα προ την Αλβανία να σεβαστεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θυμίζω την προειδοποίηση πριν από λίγου μήνε στη Σύνοδο Κορυφή του Κυριάκου Μητσοτάκη mm -hmm. ότι ε, ο δρόμο για την ενταξιακή πορεία τη Αλβανία περνάει yeah. μέσα από την Ελλάδα. Πάντω, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, κοφεύει η κυβέρνηση τη Αλβανία το θέμα αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για να ακούσουμε τι δηλώσει του κ. Παπασταύρου. Μόλι είδα στη φυλακή το Φρέντι Μπελέρη, τον εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρας, που βρίσκεται προφυλακισμένος εδώ και 7 μήνες. Οι στιγμέ είναι δύσκολε, γι' αυτό ήθελα να βρίσκομαι εδώ. Δυστυχώ, στη Χιμάρα η αρχή τη λαϊκή κυριαρχία δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Είναι ο μόνο Δήμο σε όλη την Ευρώπη, όπου ο καταψηφισμένο δήμαρχο συνεχίζει να ασκεί εξουσία, ενώ ο εκλεγμένο δήμαρχο στερείται του δημοκρατικού δικαιώματό του να ορκιστεί. Συμπαραστεκόμαστε στο Φρέντι Μπελέρη. Και στο δικαίωμά του για μια δίκαιη δίκη που συνεχίζεται αύριο.